μεγάλη επιτυχία και γενικότερα είναι σχολή. Ο άνθρωπος είναι σχολή, κανονικά. Γράψω. Εγώ να πω ότι τον παρακολουθώ από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Εγώ δεν ξέρω τι να πω. Είναι πολλά αυτά που θα μπορούσα να πω. Είναι ένας ιδιαίτερα χαρισματικός άνθρωπος. Νομίζω ότι αν υπήρχε η έκτη αίσθηση θα την είχε, αν μπορούσα να το πω έτσι. Και παίρνω καθημερινά μαθήματα. Δεν κάνω, δεν είμαι σε καμία σχολή του. Μαθήματα ζωής, θα έλεγα. Κυρίες και κύριοι, ο Λάκης Λαζόπουλος. Τι ωραίο είναι αυτό τώρα. Καλημέρα. Καλησπέρα. Γιατί εγώ δεν σας βλέπω, οπότε είμαι εκεί. Εμείς βλέπουμε όμως και σας βλέπει και όλος ο κόσμος και θα σε ευχαριστούμε πάρα εγώ πολύ. Εγώ σας ακούω. Είμαι λίγο σαν όμηρος που ακούω τις φωνές, αλλά... Καλησπέρα από όλους. Καλησπέρα. Είμαι εδώ στη σκηνή του Θεάτρου Βρετάνια και ο βασικός λόγος είναι ακριβώς να ανακοινώσω αυτή την παράσταση που ξεκινάει 3,5 ώρα κάθε Κυριακή. Και πραγματικά γίνεται, έχει φοβερή ανταπόκριση, παρότι ξεκινήσαμε μόνο 2-3 μέρες πριν. Και ακούω και τη φωνή μου, οπότε αν δείτε μια καθυστέρηση, δεν είναι ότι ξαφνικά έπαθε κάτι το κεφάλι μου και δεν επικοινωνεί. Ωραία. Ωραία, εντάξει. Να περιγράψω εμείς τώρα τι συμβαίνει. Εμείς που είμαστε στο στούντιο, βλέπουμε στις οθόνες πλάνα από την παράσταση και εσάς στο θέατρο Βρετάνια, από το Sorry I'm Greek. Και θέλουμε να μας πείτε καταρχήν πώς σας ήρθε αυτή η ιδέα για την παράσταση των 3,5, γιατί δεν έχει ξαναγίνει νομίζω στην Ελλάδα αυτό. Όχι, δεν έχει ξαναγίνει. Πριν χρόνια είχα καθιερώσει και την παράσταση των 7 της Κυριακής, γιατί σήμερα έχουμε δύο παραστάσεις, 3,5 και 7. Το 3,5 ήταν μια παράσταση που ήθελα να κάνω πάντα την Κυριακή. Μ' αρέσει αυτή η ώρα και είναι μια ώρα που θέλω. Εγώ θα ήθελα να πάω θέατρο για να έχω και τη μέρα μου μετά ελεύθερη. Βάλαμε λοιπόν μια γενική στο 15 ευρώ, αλλά βεβαίως για συνταξιούχους και για φοιτητές και νέους έχουμε ένα ενικό εισιτήριο μέχρι 28 χρονών που είναι 14 ευρώ. Είναι μια παράσταση που μπορεί να έρθει πάρα πολλοί κόσμος και να χαρεί και την Κυριακή, να βγει έξω μετά, να κάνει βόλτα πριν. Η Κυριακή για μένα ήταν μια πολύ στενάχωρη μέρα στα μαθητικά μου χρόνια, γιατί έπρεπε να διαβάζω και μου ερχόταν η Δευτέρα. Και έτσι ό,τι μπορώ να κάνω για να ξεχάσω τη Δευτέρα που έρχεται, νομίζω ότι ίσως οι ρίζες της επιμονής μου για την Κυριακή 3,5 ώρα οφείλονται στο ότι καθόμουν να διαβάσω τα μαθήματα της Δευτέρας και κοιτούσε το παράθυρο πότε θα σκοτεινιάσει. Νόμιζα ότι τελείωνε η ζωή μου. Οπότε. Έχω το ίδιο πράγμα. Γι' αυτό μπαίνω νωρίς μέσα στο θέατρο που είναι όλα σκοτεινά. Ένα σκοτεινό ωραίο κουτί όπου εμφανίζονται όλα της ψυχής τα πράγματα. Και πραγματικά με πολύ μεγάλη χαρά θα κάνω την πρώτη παράσταση 3,5 ώρα. Πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Και χαίρομαι που έχει τέτοια ανταπόκριση. Ναι. Τι ακριβώς είναι η παράσταση, θα γελάσει κανείς, θα περάσει ωραία, τι... η παράσταση είναι η παράσταση που περιόδευσε σε όλη την Ευρώπη και θα πάει στην Αμερική στο τέλος αυτής της πίεσης. Το Sorry I'm Greek ξεκινάει με έναν τσολιά κουρασμένο από όλα αυτά που έχουν γίνει, βγαίνει στη σκηνή και υποτίθεται μέσα από το σώμα του τσολιά ξεπηδούν πρόσωπα της ελληνικής κοινωνίας που διηγούνται την ιστορία τους ή το τι συνέβη μετά από αυτή την κρίση που ξέσπασε στην Ελλάδα.